ζήσουμε. Ακολουθώντας την, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε βήματα μόνο μπροστά. Αυτό κάνει ο Σύλλογός μας. Προετοιμάζει τις μελλοντικές γενιές με αγάπη, σεβασμό και ευθύνη, μεταφέροντας τη βαριά κληρονομιά της ρίζας μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η διατήρηση των στοιχείων της πολιτισμικής μας ταυτότητας είναι αναγκαία. Και εσείς αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου μας, με τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια δίνετε δύναμη στο Σύλλογο να συνεχίσει το έργο του. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχόμαστε η νέα χρονιά να κυλήσει με υγεία, με δημιουργία, με πολλά χαμόγελα και φώτιση. Και όπως τα λέγαμε στη δική μας διάλεκτο, εκλογημένο χρόνος. Δηλαδή εκλογημένος χρόνος. Σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κύριος Παναγιώτης Κυρίνης, ο αντιδήμαρχος κύριος Στέφανος Δριστάς, ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ κύριος Στέφανος Δελιόπουλος, ο πρόεδρος ο ΠΑΚΟΜ κύριος Αθανάσιος Πατόπουλος, η πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πλατέως κυρία Μάρθα Παντοπούλου, και θέλω να αναφέρω και όλα τα σωματεία και τους συλλόγους που μας έχουν τιμήσει σήμερα με την παρουσία τους. Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων, Σύλλογος Καπαδοκών Ομού Εύρου οι Τρεις Ιεράρχες, Σύλλογος Μυρναίων Μικρασιατών Λευθερίου Κορδελιού η Αγία Φωτεινή, Μικρασιατικός Σύλλογος Νέας Ευκαρπίας Κουσάκ, Ένωση Σιλέων Ελλάδος, Σύλλογος Μικρασιατών Λυκομύδιας Κίκης Δερμενιώτες, Σύλλογος Καπαδοκών Αγροσικιά Σταφάρασα, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μυλοκόπων Καπαδόκες, Πολιτιστικός Σύλλογος Νησίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αστερούπολης, Σύλλογος Ποντίων Γενιτσών, Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελιδίου του Παλιό Σχολείο, Σύλλογος Εθελοντών Ομαδοτών Νέα Νικομίδιας η Αγάπη, Σύλλογος Φίλοι της Παράδοσης της Θεσσαλονίκης, Λαογραφικός Όμιλος Σημάντρο. Και ο Σύλλογος Χωριστής Δράμας. Θα προχωρήσουμε στην κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρακαλώ, Πρόεδρε, να κόψουμε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε εσάς και τις οικογένειές σας, με υγεία πάνω απ' όλα. Ο Σύλλογός μας καθιερώνεται και κόβει την πίτα κοντά στις τρεις ιεράρχες. Έτσι και φέτος θα κόψουμε την πίτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε, κύριε Βουλευτά, όλους τους φίλους των αστικών συλλόγων που κάναν τον κόπο και ήρθανε από μακριά. Και εύχομαι τους ειδοποιητές μας φυσικά που μας στηρίζουν σε όλο τον αγώνα μας. Και θέλω απλά να υπενθυμίσω ότι οι δράσεις του Συλλόγου τρέχουν και είναι οι δύο βασικότερες είναι το μνημείο, η ανέγερση του μνημείου που θα γίνει προς τιμή των παππούδων μας και των ιδρυτών του χωριού και το προσφυγικό σπίτι το οποίο σύντομα θα γίνει τα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένωση
βασιλέων. Και να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Συλλόγου για τις εκδηλώσεις, τις εξαιρετικές αυτές εκδηλώσεις που μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε όλους αυτούς τους συλλόγους που σκοπό έχουν τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας και της παράδοσης. Και επειδή έχουμε και τους τρεις Αγίους εδώ πέρα, τους τρεις Ιεράρχες, και είναι και σήμερα του Αγίου Σημαίου, η χάρη των Αγίων να μας ενώνει και να μας λυτρώνει. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Κύριε Δήμαρχε, θα μας απευθύνετε και εσείς τον χαιρετισμό σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Κάποιος άλλος θα έχει ήδη εκπλαγεί από την παρουσία σας, από την οργάνωση της εκδήλωσης. Εγώ δεν εκπλήσουμε γιατί σας ξέρω. Ξέρω πραγματικά πόσο μοχθείτε, πόσο πασχίζετε και πόσο με μεράκι προσπαθείτε όλοι σας, κυρίως στο Διοικητικό Συμβούλιο, να παρουσιάσετε και να οργανώσετε μια τέτοια εκδήλωση. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους εσάς που καλέσατε εμένα και τους συνεργάτες μου να παρευρεθώ σήμερα εδώ. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά και για την επιμέλεια που δείχνετε σε αυτό το οποίο κάνετε και την αγάπη κυρίως. Θέλω να πω ότι η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα σας, το ξέρετε, το γνωρίζετε και θα συνεχίσει να είναι πάντα δίπλα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για τη φιλοξενία σε χώρο δικό σας της θεατρικής, της χοροδίας του Πλατέως. Επίσης, θα προχωρήσουμε και στην διοργάνωση της θεατρικής ομάδος του συλλόγου σας. Συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε τα μέγιστα στο να σας παρακολουθεί τελικά, να σας παρακολουθεί η αίθουσα στο χώρο εκεί των εργατικών κατοικιών. Και γενικώς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε δίπλα σας. Θέλω και εσείς να είστε δυνατοί, να είστε ενωμένοι, να είστε αγαπημένοι και να προσπαθείτε για το καλύτερο του συλλόγου. Σας ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε. Έναν χαιρετισμό θα θέλαμε να μας απευθύνει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων, ο κύριος Φανής Σακίδης. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, τοπικοί άρχοντες, ιδιαίτερα χαρούμενος νιώθω όταν βρίσκομαι μεταξύ, όπως το λέω, συμπατριώτες και συνοδοιπόρους της παράδοσης από σωματεία καπαδοκικά και μη. Αλλά τιμή όταν είμαι προσκεκλημένος από ένα σωματείο που τη Μιράντα την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όπως είπε, όταν γνωριστήκαμε δεν είχε μάσκα μαλλιά ούτε εγώ ούτε η Μιράντα. Το καινούριο διοικητικό το γνώρισα πριν 2 χρόνια, 3. Και ο Χρήστος με τη δραστηριότητά του φυσικά τον έχουμε και μέλος στο διοικητικό στην Πανελλήνια Ένωση ως Ταμείας. Ένας Καπαδόκης πάντα είναι καλά στο ταμείο. Και θέλω να πω, ας μου επιτραπεί δηλαδή λίγο χρόνος, ότι πρόκειται για ένα σωματείο το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια μπορεί και κρατάει με σοβαρό υπεύθυνο τρόπο όλο αυτό το πλούτο που έχει η Καπαδοκία να δείξει. Και το σημαντικό, Δήμαρχε, είναι ότι δεν είναι μόνο ο λαϊκός πολιτισμός που κρατάει. Σκεφτείτε τις δραστηριότητες που έχουν από την αιμοδοσία, επιμορφωτικό, κοινωνικό. Είναι ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού. Γι' αυτό κάθε δημοτική αρχή, όπως και εσάς, κατέχουν τα συναισθήματα για τον πολιτισμό, να σκύψει πάνω σε αυτά τα σωματεία και να τα βοηθήσει. Είναι τα τελευταία, να σου πω, οχυρά που μας μείνανε. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή και τιμή μου, όπως σας είπα, βρίσκομαι εδώ. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, να έχουμε μια καλή χρονιά. Αλλά να μην κοροϊδευόμαστε, όταν λέμε καλή χρονιά, τι εννοούμε? Τα χρόνια έρχονται και φεύγουν εδώ και αιώνες με τον ίδιο τρόπο. Εμείς πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε του χρόνου να πούμε ότι ήταν μια καλή χρονιά, αν θα αλλάξουμε πρώτα εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να διασκεδάσουμε όλοι και του χρόνου την υγεία. Σας ευχαριστώ. Ο σύλλογος μας κάθε χρόνο βραβεύει τα παιδιά που έχουν τελειώσει το Λύκειο και προχωράνε σε ανώτερες
βαθμίδες στις σπουδές τους, οπότε η κυρία Μιράντα θα τους απονέμει από ένα αμυστικό. Θα αναφέρω τα ονόματα των παιδιών ένα-ένα, οπότε παρακαλώ να έρθουν να...